Δεν το κρίνουμε, ζωή μου. Σαν και να αρέσουμε. Ίδια. Στη ζωή της, στην προσωπική, είναι αυτός της και τίποτα άλλο. Εκτός του ότι είναι ζωή της, στην προσωπική, αυτός και τίποτα άλλο, είναι ο ίδιος εαυτός από ηλικίας 8 χρονών που την ξέρω εγώ. Την ξέρεις από 8 χρονών, ναι. Και δεν την βαρέθηκες τόσα χρόνια. Αυτή εδώ. Μπορείς να βαρεθείς με την Τίκα. Πες μου γιατί δεν μπορείς. Εγώ δεν ξέρω τόσο καλά. Την Τίκα, εξήγησέ μου, γιατί δεν μπορώ να την βαρεθώ. Αυτό είναι αδύνατον. Να βαρεθείς με την Τίκα. Έχει τόσα πολλά ενδιαφέροντα. Τόσο πολύ αλλάζουν οι ρυθμοί της. Ασχολείται με όλα. Είναι ένα πράγμα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν μπορείς να βαρεθείς. Εμείς αρχίτες μιλάμε στο τηλέφωνο 2-3 ώρες και λέω. Μιλήσαμε καθόλου. Είμαι και απρόβλητη. Είπαμε τίποτα. Έλα, πόσο απρόβλητη. Σε τι. Παίρνει μια μέρα τηλέφωνο και λες κορίτσια, φεύγουμε και πάμε στη Θεσσαλονίκη. Το κάνω. Και Παρίσι. Α, και Παρίσι. Και Παρίσι. Τόσο μακριά. Λονδίνο με παίρνει εμένα. Ήταν απόγευμα, την Τίκα και μου λέει: βάλε βαλίτσα, λέει, στις 12 πετάμε. Λέω, τι λέει. Δεν μ' αρέσει στη ζωή μου να είναι όλα στημένα και με ρουτίνα. Καθόλου, μισό τη ρουτίνα. Ναι. Μ' αρέσει. Κακή λέξη το μισό, cancel, cancel. Όχι. Μ' αρέσει να έχει ποικιλία, ενδιαφέρον και δεν μπορώ τα ίδια πράγματα. Μ' αρέσει η μαγαρίσουνε αλλαγή. Και έχει και ένα άλλο η Τίκα που τώρα θα πει ότι τη γλύφουμε, αλλά δεν είναι όχι, έτσι. Μα γλύφουνε. Όχι. Τα σκουλίκια εδώ από πίσω από την πλάτη μου. Που μου λέει σήμερα, δεν θα και με κατεβάσει. Δεν μπορώ, μου λέει, θα είμαι στην Αράχοβα. Του σκουλίκια ήταν στην Αράχοβα, μου λέει. Έτσι με βάλανε να πω. Εδώ τώρα τα πετά σε εμά. Εσύ με βάλε να πω. Να πω ότι πήγα ταξίδι. Εγώ ήμουν για... στην Αράχοβα, αλλά το Πάσχα. Α, εντάξει, είσαι μέσα. Μου λε να πάω να πει ότι πάω ταξίδι, γιατί έτσι θα ευχαριστηθεί περισσότερο. Ευχαριστήθηκε περισσότερο. Όχι, ευχαριστήθηκα. Ήταν έκπληξη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Αράχοβα γιατί είναι μια καλή ευκαιρία το βράδυ μετά να την πάρουμε. Να σου πω, στην Αράχοβα... Ναι, γιατί είναι Κοπανατζού. Σας καταγγέλω. Δουλεύει πολύ, θέλετε. Είναι Κοπανατζού. Είναι Κοπανατζού. Κοπανατζού δεν έχει δουλειά. Εγώ μπορεί να δουλεύω μέχρι τις 10 και να έχω ραντεβού με τα κορίτσια να βγούμε. Έρχομαι. Πάντα. Καλά, και θα ξαναδείς. Μπορεί. Κάτσε ρε Τιτίκα, γιατί εσύ γυρνάς στις Αράχοβες και τέτοια. Και αυτή σου λέει δεν θέλω τα κοσμικά. Γυρίζεις εσύ με τα κοσμικά. Εγώ δεν είμαι κοσμική. Δεν είσαι κοσμική. Να κάνουμε παρέα και με αυτόν επειδή είναι εκεί και να κάνουμε και με αυτόν επειδή είναι εγώ εκεί. Εγώ κάνω τέτοια καθόλου. Ποτέ ούτε καν. Ίσως εγώ θα έλεγα είμαι ψηλοαντιδραστική. Να μην πάμε εκεί γιατί θα έχουν μαζευτεί διάφοροι. Όχι, όχι, ούτε καν. Τα μούτρα, όχι. Δεν είναι δηλαδή ψώνιο εκεί. Είναι πολύ απλή, πολύ απλή. Ο ψώνιο. Κοίταξε να δεις. Δεν έχει λόγο να είναι ψώνιο Τίκα. Γιατί η Τίκα είναι γεννημένη ταλέντο και γεννημένη ηθοποιός και γεννημένη με δυνατότητες. Γιατί να ψωνιστεί. Να ψωνιστεί τι, αφού έτσι γεννήθηκε. Είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένο. Αφού παίζει από το παιδικό θέατρο. Μάκη μου, παίζει από το παιδικό θέατρο. Το ότι ήταν, ας πούμε, επώνυμη ήταν από μικρή. Τι να τη κάνει τώρα αντίθεση. Κοίταξε του κωμικού ρόλου την έχουμε λατρέψει. Έτσι. Μήπως θυμάσαι που σου έχω πει κάτι. Δεν ξέρω, εσύ πες μου. Λένε και πράγματα στη γυμναστική. Λέω ότι εγώ, εντάξει, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Κωμικά, χορεύει, τραγουδάει φανταστικά. Αλλά εμένα η δυναμία μου είναι να παίξει δράμα, γιατί είναι η καλύτερη δραματική ηθοποιός, κατά τη γνώμη μου, που έχω δει. Η Τιτίκα, στο παιδικό θέατρο που την πρωτοείδα εγώ, ήταν πρωταγωνίστρια σε μία παράσταση όπου έκανε μία τυφλή. Και ήταν μία πραγματική τυφλή. Μία πραγματική τυφλή. Καλά, κλαίγαμε 2 ώρες όλο το θέατρο. Και ήταν μία τυφλή, η οποία είπα στη μητέρα μου: μα αυτή η Κωστά είναι τυφλό. Αποκλείεται να βλέπει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ήταν στο σχολείο, εκθέσεις διάβαζε, κλαίγαμε. Μπορεί εκεί που γελάμε να σου γυρίσει την κατάσταση, το συνέστημα τόσο πολύ που να κλαις, να γελάς και να κλαις. Δεν έχει... Και δεν είναι ότι το παίζει, είναι ότι το νιώθει. Είναι ότι το νιώθει. Πιστεύω ότι είμαι σατυρική. Υπάρχει μια λεπτή. Υπάρχει μια λεπτή διαφορά. Ναι. Είμαι σατυρική ηθοποιός. Και πιστεύω ότι εκείνοι που μπορούν να κάνουν καλή κωμωδία είναι αυτοί που αισθάνονται πράγματα. Πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο το δράμα, παιδιά, από την κωμωδία. Πολύ, πολύ δύσκολο να κάνεις τον άλλο. Η ξένη που γράφει. Βέβαια. Εγώ γράφω κωμωδίες. Ναι, ναι, γράφω. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο όλη αυτή η προσπάθεια. Ναι. Πιο εύκολα κλαίει κανείς παρά γελάει. Γεγονός. Άλλωστε έχουμε πάντως τόσες πολλές αφορμές για να κλάψουμε. Βλέπουμε που παίζουν δραματικό και γελάμε, βρε Τιτίκα. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Μεγάλους ειδοποιούς και τους βλέπεις να κάνουν δράμα και σπιάνουν τα γέλια. Κουτσοβολεύετε πάντως όταν συναντιώστε, δεν μπορεί. Σίγουρα. Έτσι. Δεν μπορεί να κουτσοβολεύετε.
σίγουρα. Δηλαδή, όχι. Να, λίγο, να, τώρα. Όχι με την κακή έννοια, αλλά λέω. Ναι. Το είδες αυτό εκεί. Ναι, είδες ναι, αυτή ναι, πώς πάχινε, ας πούμε. Λίγο φτιάρι, ναι, έτσι. Φτιάρι. Ναι, ναι. Καλό είναι. Ναι. Μέχρι το πρώτο λίφτινγκ πάμε. Α, το lifting. Ποιες έχουν κάνει lifting, ποιες δεν έχουν κάνει. Ναι, ναι, ναι. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο καλύτερος. Έχετε την υπόψη σας. Όποιος έχει κάνει κανένα καλό lifting τελευταία, ελάτε να μας πείτε. Όχι, να ξέρουμε πού θα πάμε. Γιατί θα πάμε, κορίτσα, θα πάμε. Και όποιες λένε δεν κάνανε τίποτα, είναι σκουλικιάρικα. Εγώ μόλις είμαι έτοιμη, μόλις βρω έναν καλό γιατρό δηλαδή, την έκανα. Κατευθείαν. Την έκανα, τελείωσε. Και θα σας πω. Έχει άποψη. Ναι, όχι, εγώ λέω και θες. Τώρα. Και θα σας πω το χειμώνα και θα σας πω. Ναι, πω πω, τι έκανες βρετητικά, lifting θα σας πω. Ωραία, να έρθεις και στην εκπομπή τότε. Και θα βάλουμε πριν πώς ήταν στην εκπομπή και πώς είναι τώρα. Για να δούμε και αν έχει πετύχει το lifting. Να σου πω κάτι. Για τη δίαιτα δεν μπορεί να μην μιλάτε πάντως, παραδεχτείτε το. Το μόνιμο πρόβλημα. Η Άντα μιλάει μονίμως. Η Άντα γιατί, αφού γυμνάζεται. Δεν ξέρω. Όταν γυμναζόμουν, εντάξει, τώρα όμως μιλάω. Η Άντα μιλάει μονίμως. Αλλά στο τέλος τρώει πιο πολύ από όλες μας. Αλλά η Άντα μέρα παραμέρα λέει. Αρχίζει η δίαιτα. Άντα, άμα τρως. Τα βγάλανε στη φόρα τώρα. Τι να σου πω, τι να σου πω. Εδώ ρε εσείς, για να καταλάβετε πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι η δίαιτα, η Λεβίνσκι θα έρθει στην Ελλάδα για να δυνατήσει. Ναι. Μαρία Βουτσινά, η διαιτολόγος. Την έχω ακούσει. Α, ναι, η μόνη στην Ευρώπη που κάνει μια ειδική μέθοδο. Μια ειδική μέθοδο και θα έρθει η Λεβίνσκι και θα έρθει κάπου 30 Μαΐου, αρχές Ιουνίου, δεν ξέρουμε ακόμη, για 20 μέρες, γιατί είπε η Μαρία ότι δεν υπάρχει περίπτωση παιδιά να πάω εκεί. Θα τη φτύει εδώ και θα την κουράρω εδώ. Σιγά, άμα θέλει να δυνατήσει από Ελληνίδα. Η Χοντρομόνικα η δικιά μας. Η δικιά μας είναι η φίρμα. Είναι Ελληνίδα. Τώρα. Και αυτή η Μόνικα, ρε παιδιά, πολύ βουβάλα. Όσο να είναι. Συγγνώμη. Είναι από τον υπερσιτισμό. Α, γι' αυτό είναι. Είναι από τον υπερσιτισμό. Θα συμφωνήσω μαζί, αγαπημένη μου φίλη. Και από εκεί καταλαβαίνει τα γούστα του πλανητάρχη. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν καλά. Όσο πιο βουβάλα είναι, τόσο πιο καλά. Τότε μπορεί να ήταν καλή αυτό. Όχι, τι τότε. Χειρότερη ήταν. Τώρα εδώ. Τώρα έχει φτιάξει. Δεν ήμουν εγώ τότε εκεί στην Αμερική. Δεν τα συζητάγα όλη η πιάτσα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, έχουμε μέσο στην κυρία Βουτσινά. Τι θες, εσύ θες να χάσεις κιλά σιγά. Πώς θα θέλω. Πόσα θέλω. Όλες θέλουμε, δεν ξέρω, δεν είναι θέμα κιλών, είναι θέμα τοπικού λίπους. Να εδώ και εδώ κάτι περιθέρι. το βάζω σε κάτω. Ήρθες στο σωστό άνθρωπο. Ένα, δύο, τρία. Είμαστε. Μαρία Βουτσινά, δεν βρω έξω σε παρακαλώ. Δεν βρω έξω. Α, να, είδες. Μαρία Βουτσινά. Τι κάνεις, γλυκιά μου. Καλώς ήρθες, ορίστε, σε φωνάζω. Τέσσερις κυρίες και τι κυρίες. Καλήκαμε πάρα πολύ, σε γνωρίζουμε. Από κοντά, και ξέρουμε ότι θα σε χρειαστούμε. Τι κάνετε. Και πολύ χαίρομαι που αντί να τρέχουμε, τη βρήκαμε του τόπου. Τι κάνετε. Τι κάνετε. Δεν χρειάζεται. Κάθε να φιλήσετε την κυρία, δεν γίνεται. Τι πράγμα, έχουμε και τα φιλιά. Και πολύ το άλλο και πολύ το πάω και πολύ χαίρομαι. Εσύ εδώ, κουβαλάς την κουβάλα εδώ, αντί να πας εσύ εκεί. Λοιπόν, μη μου την ξαναπείτε βουβάλα. Εντάξει, αν δεν συμπατώ μια γυναίκα, δεν μπορώ να την αναλάβω. Αυτό το βάλα πίσω. Μα τι συμπαθείς τη Μόνικα, βρε Μαρία. Μπορεί να είναι καλός άνθρωπος. Βλέπω, έχω μάθει να βλέπω με ποιή και τις γυναίκες. Όλοι του κόσμου. Σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Άρα με αγάπη, αφού λέτε με ποιήκια. Αυτό που η Μόνικα έκανε και έβγαλε τόσα πολλά λεφτά, δόξα και φήμη, εκατομμύρια γυναίκες στον κόσμο καθημερινά το κάνουν. Και όχι μόνο δεν βγάζουν, πληρώνουν και από πάνω. Εξαρτάται από τη γυναίκα. Ναι, εντάξει, εξαρτάται. Έχω δει πολλές γυναίκες στη ζωή μου. Δεν τις λες, σε παρακαλώ, να επαναλάβει ότι έκανε. Μήπως ησυχάσουμε. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πάρα πολλά. Εσύ με την Μόνικα δηλαδή, θα μάθεις σιγά κουτσομπολιό να έρθεις να μας το πεις σε καμιά κουβή. Όχι, μας ενδιαφέρει τα κουτσομπολιά. Θα μου πει μόνη της. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει, κάτσε. Όχι, δεν θα την εκθέσω πάρα αυτά. Δεν χρειάζεται αγάπη να την εκθέσεις, εκθέσεις μόνη της. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Πάντως, να ρωτήσω κάτι εγώ. Έχω ακούσει όμως ότι έχετε κουράρια, ας το πούμε, και πολλούς άλλους επώνυμους. Ναι. Να μας πείτε και τίποτα έτσι άλλο. Άλλους επώνυμους. Πες το κλίμα, η Άντα. Μόνικα, τη Μόνικα. Εντάξει, Μόνικα, Αμερικανή, δεν έχουμε και Έλληνες. Είναι γεγονός ότι η Μαρία είναι η διαιτολόγος των VIP, να το πω, των Stars κλπ. Έχεις πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Και έχεις αντιμετωπίσει και πάρα πολύ κόσμο από τους τα media κλπ. Και από τα media, έτσι. Από τα media, πολλούς δημοσιογράφους. Ονόματα. Τα επιτρεπτά και ανακοινώσουμε μπορώ να τα πω. Από πού να πιάσουμε, δημοσιογράφους, Αυγερινοπούλου Μέρη, Γογό, κάποια κιλά, Κακαουνάκη σε μια προσπάθεια τώρα, ο Γιάννης ο Τράγκας, τον αγαπάω και πολύ,
Τώρα μπλοκάρω και ξεχνάω. Είναι πάρα πολλά. Δεν είναι κακό. Όχι, καθόλου κακό. Θέλω να πάω. Ξέρω ότι δουλεύουμε. Ποιο είναι επαγγελματία και αδυνάτη. Ο Θανάσης ο Λάλλας και αν με ακούει, του στέλνω και φυλάκια. Στην προσπάθεια ακόμα. Να περάσουμε σε κάποιο άλλο χώρο τώρα. Παρουσιαστές. Ρουλακορόμιλα. Έχει περάσει το γραφείο μας η Κατερίνα Λάσπαν και δεν είχε πολύ μεγάλη ανάγκη. Ναι, μου το έπαιρνε μάλιστα. Πάντως τη Ρούλα που λέει στην Κορομιλά την είδα χτες. Η αδελφή της Ρούλας. Το τρέιλερ και έχει μεγάλη διαφορά πραγματικά, ε. Ναι, γιατί έχω ακούσει. Κάνει και πάρα πολύ καλό στο δέρμα όλη αυτή η κούρα. Έχω ακούσει ότι έχεις μία μέθοδο μοναδική. Ναι, στην Ευρώπη. Ναι, και η οποία βοηθάει στο να χάνονται τα τοπικά. Μόνο λίπος και όχι χρήσιμο υγρό, χρήσιμα νερά, ενδοκυτάριο νερό. Και μη κόστο. Ναι, αλλά είναι ένα έργο. Συγγνώμη, παιδί. Εσύ, Μάκη, γυναίκες, ακούστε να σας κάνει ένας άντρας μία ένσταση. Αυτό το... Δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δουλεύω 15 ώρες και το καταγγέλω αυτό. Λοιπόν, καλό είναι. Τυχόν. Εσένα δεν θα σου κάνουμε. Θα σας αντιμετωπίσουμε χωρίς δίαιτα. Περίμενε, Μαρία. Και εγώ θέλω να φτάσω, ας πούμε, 7 κιλά, έτσι. Σε μια εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα να έρθει να τα χάσω. Με στοίχημα. Τι θα απογίνει. Όχι να τα χάσω. 7 κιλά λίπους. 7 κιλά λίπους, ας πούμε. Αλλά μπορείς, γιατί χρειάζεται να τρώω. Όχι να πεθάνω στην πείνα. Δεν πεινάει καθόλου κανείς. Έτσι είναι τέτοιος ο συνδυασμός τροφών και βιταμινών που δεν πεινάει κανείς. Χάνεις μόνο λίπος και βεβαίως δεν τα ξαναπαίρνεις ποτέ, γιατί περνάμε στο δεύτερο μέρος κούρας που είναι και το πιο σημαντικό. Στην ενεργοποίηση καύσεων. Δεν είναι συντήρηση, είναι κανονικό φαΐ. Τρως τα πάντα. Σε αγαπημένο σου μακαρόνι. Η δίαιτα διαρκεί πολύ λιγότερο, όσο λιγότερο γίνεται. Η ενεργοποίηση καύσεων που είναι το βασικότερο, διαρκεί τουλάχιστον ένα μήνα, που σταδιακά ανεβαίνουμε στις θερμίδες μέχρι που να φτάσουμε στις 3-4 δηλαδή, θερμίδες. Α, τρώμε δηλαδή. Όχι, σου είπα ότι αδυνατίζει την πρώτη εβδομάδα. Ναι. Αλλά μετά τρώμε όμως, έτσι. Ναι, κανονικά. Τρώμε. Μετά την πρώτη εβδομάδα. Ανάλογα πόσα κιλά θέλει να χάσει κανείς. Η δίαιτα μπορεί να κρατήσει από 15. Έως 21 μέρες, αλλάζουν συνεχώς τα διαιτολόγια, δεν πεινάει ποτέ κανείς, αλλά φεύγει τάχιστα λίπος, κερδίζουμε σε ενδοκυτάριο νερό και μυϊκό ιστό, με αποτέλεσμα να φτιάχνει και το δέρμα μας, είναι η πραγματική ενυδάτωση αυτή, και στη συνέχεια περνάμε στο να αυξήσουμε τις καύσεις, να αυξήσουμε το μεταβολικό ρυθμό, να το ξετεμπελιάσουμε, με αποτέλεσμα να είμαστε λεπτές. Όχι, με διατροφή μόνο. Αυτό είναι και τα μυστικά μας. Μην σας τα πούμε και όλα. Περίμενε, γιατί τώρα ξέρεις τι θα κατηγορηθώ. Μου λένε την έφερες για διαφήμιση. Δεν την έφερε για διαφήμιση, γιατί την αφήνεις και τη Μόνικα. Και για το κουτσομπολιό. Όχι, μην το λαμβάνεις έτσι. Ήξερα τι είμαστε όλες παπουλές, γι' αυτό την έφερες. Κορίτσια, μια χαρά είσαστε. Μην αγχωνώ. Τι φασαρία είναι αυτή, ρε παιδιά. Λείπουν οι άντρες μας, μην τους πω. Γιατί να πούμε τηλεόραση και να πάρουμε καμιά. Είσαι μόνος τηλεόραση, ξέρεις. Οπότε και να πάρουμε τον αγώνα τώρα. Καλά, Fat Boys Lean Pizza. Πήρατε τη σωστή πιτσαρία. Τρεις. Και όποια λέω. Θα ήθελα δύο πίτσες. Παρακαλώ, με ακούτε να κάνω την παραγγελία. Ναι, να την κάνετε βεβαίως. Ναι, θα ήθελα ατζούγες με ατζούγες. Τι ατζούγες, ατζούγες. Δεν ατζούγες με λουκάρεδο. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, ακούω. Λοιπόν, θα ήθελα μία με μόνο τυρί, μανιτάρια. Συγγνώμη, εσείς είστε άλλοι τώρα, έτσι. Ναι, παραγγείλουμε για όλους εγώ. Τι λέτε, μανιτάρια. Ρε παιδιά, βλέπετε. Καλή πάρτο, σε παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Ναι, γεια σας. Μ' ακούτε? Ναι, Fat Boys Slim Pizza. Ναι, το όνομα το ξέρουμε, από εκεί πήραμε, ναι, το ξέρουμε. Ναι. Θα θέλαμε τρεις πολύ μεγάλες πίτσες με μανιτάρια θέλουμε. Ναι. Μανιτάρια. Τι μου λένε, πριν θέλετε, ναι, μ' ακούτε? Ναι. Λοιπόν, είστε σοβαρός, κύριέ μου. Εγώ είμαι, για άλλους αμφιβάλλω γύρω μου. Ωραία, σας παρακαλώ, μην με προσβάλλετε. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, επειδή εμείς δεν πρόκειται να αποφασίσουμε, φέρτε μας την πιο mad πίτσα που έχετε. Σας άκουσα πολλές εκεί μέσα. Ναι, σας παρακαλώ, κύριε μου. Θα μας φέρετε την πίτσα γιατί πεινάμε. Μία. Τρεις, αγόρι μου. Τρεις. Εντάξει. Fat Boy Slim Boy έρχεται. Ω, Χριστέ μου. Για να τη λένε Fat Boy Slim, ας πούμε, την πιτσαρία, θα σκάσει κανένας. Στόκωσε. Να σας πω κάτι. Πάντως, η φωνή ακουγότανε
Φοβερή, πολύ ελκυστικός ο τύπος πρέπει να είναι. Μα τι ωραίος θα είναι, χάλι θα βάζετε ένα στοίχημα ότι... Εγώ βάζω στοίχημα ότι θα είναι, ας πούμε, 3 μέτρα ψηλός και χοντρός τόσο. Εγώ βάζω στοίχημα ότι θα τον κατακτήσω. Λοιπόν, να δούμε ωραία. Με τον τρόπο της κάθε μία, πώς θα τον κατακτήσω. Λοιπόν, θα δούμε ποιος θα κατακτήσει τον πιτσαδόρο. Έκλεισε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Θα δούμε τώρα τι έργο μας φέρει τις πίτσες. Για να δούμε τώρα. Ναι, γεια σας από πιτσαρία Fatboy Slim. Γεια σας. Είμαι ο Fatboy Slim Boy. Γεια σας. Πού έφερα τις πίτσες, κούκλες. Έφερα τρεις και μία είναι δώρο. Μία δώρο. Ναι, ναι. Εσύ είσαι οχτώ, συγγνώμη. Εσύ είσαι Fatboy Slim, πίτσα κτλ. Όχι, οι φίλοι μου έχουν Γιώργο. Εντάξει. Γιώργο. Εσύ πας με τις πίτσες δώρο. Όχι, πάει η μία πίτσα δώρο, κυρία. Και είναι, ναι, είναι τρεις ωραιότατες πίτσες, μπορείτε να τις δείτε, είναι ωραιότατες. Καλές οι πίτσες, αλλά και ο πίτσα δώρος καλός. Τρεις. Καλός και ευχαριστώ, ρε παιδί. Καλό είσαι. 8500. Λίγο γκαγκά, είσαι. 8500. Ναι, καλά, μετά αυτά τώρα. Δεν γίνεται να τα πιάσει. Έλα εδώ, μωρό μου, εδώ. Ναι, έλα εδώ. Δεν καταλαβαίνω. Κάτσε εδώ, χρυσέ μου, κάτσε εδώ. Συγγνώμη, γιατί είμαι και λίγο άπειρο. Άπειρο είσαι. Είναι λίγο άπειρο. Σε στείλω εγώ τώρα στο άπειρο. Ναι, φαίνεται το βλέμμα μου, στο άπειρο πάει. Ναι. Εγώ σ' αρέσω. Μ' αρέσεις. Καλή σου φαίνομαι. Είσαι όμορφη, ναι. Όμορφη. Και οι άλλες ωραίες είναι. Θα σου πω ένα τραγουδάκι να σε κάνω. 8500 ή πίσω. Α, στις 8500 πριν θα τα βρούμε εμείς. Ναι. Να σου πω εδώ, εδώ το χεράκι. Να σου πω. Ναι. Θες να τα βρούμε τώρα εμείς οι δύο. Θα σου πω ένα τραγουδάκι, να τα βρούμε έτσι. Τραγουδάς κιόλας. Τραγουδά. Μ' αρέσουν οι γυναίκες που τραγουδάνε. Σ' αρέσουνε! Όταν ξυπνάμε, θα μου λες κάτι. Θα δούμε. Θα σου πω ένα της Patsy Cline. Πολύ καλό. Ναι. Θα σε τρελάνει. Ωραίο. Άκουσα μετά. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy. Αλήθεια τον έκανα. Crazy for feeling so blue. Μ' αρέσεις. Μα, παιδιά, μου είναι τέλος. Ωραία. Πάμε. Πού θα πάμε μαζί, θα φύγουμε. Έλα να δούμε εσείς τι. Ναι. Ωραία το τραγουδάκι. Επειδή σε βλέπω, ας πούμε, ότι και έξυπνο παιδί είσαι και 8,5 χιλιάρικα ζητάς τώρα έτσι. Ναι, όχι, 8,5. Με στη ζύμη. 8,5 χιλιαρικά και κοίταξε, αν μου δώσεις ας πούμε 100.000 τώρα, ναι. Μέσα σε μια εβδομάδα με το ρυθμό του χρηματιστηρίου, δεν μπορώ να σας έχω κάνει και 1 και 2 εκατομμύρια και αυτά και τα βρίσκουμε για τις πίτσες άλλη ώρα. Είσαι οικονομολόγα. Ναι, δεν σ' αρέσει να έχεις. Είναι ψηλή, όχι, είναι ψηλή. Ότι είναι ψηλή, είναι ψηλή. Παιδιά, είναι ψηλή. Όχι, τα κορίτσια έχουν δίκιο, είσαι ψηλή. Αλλά είναι να νομίζω ότι έχασα. Είναι μέτρο γυναίκα, παιδί μου, σαν μια μύτη. Να καθίσω εδώ. Η μουσική σ' αρέσει. Αγαπώ τη μουσική. Τώρα θα σου παίξω ένα τραγούδι. Ναι. Θα σε κάνω. Ναι. Εσύ ξέρεις και παίζεις κιθάρα. Βέβαια. Ωραία. Αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα θα μου κρατάς όμως γιατί δεν ξέρω για παίξω. Θα σου κρατάω. Ό,τι θες θα το κρατήσω. Λοιπόν. Ναι. Πάμε. 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 Βρίσκα της μοίρας το τέτο ψεύτικο κρασί. Να μου τραγουνά. Με μπέρδεψες. Όχι, δεν το ήθελα. Κάτσε. Έλα, από την αρχή. Ναι, ναι, ναι. Σταματήστε ρε κορίτσια. Δεν φταίω εγώ. Είναι η ενέργεια. Άλλο. Την αγάπησα. Ακού να σου πω κι εγώ. Εγώ μπορεί να μην τραγουδάω, ούτε να παίζω κιθάρα, όμως εγώ γράφω κλίματα, έτσι. Αγαπώ την ποιήση. Θέλεις όσο... Αγαπώ την ποιήση. Θέλω ότι είσαι πολύ αναποφάσιστο. Και μόλις σε είδα έτσι, είχα μια έμπνευση. Κοιτάξτε στο παγγείλιο ένα βήμα. Ναι. Λοιπόν, στο ξανθό στο μαλλί. Και στην μπούκλα την τρελή. Έφερε πίτσα στρογγυλή. Σε ένα τετράγωνο κουτί. Και σ' αγάπη. Έλεξε εμένα, σε παρακαλώ. Υπέροχο. Όχι, γιατί μπορεί να σκοτωθώ. Μπορεί να φάω πίτσα, να πνιγώ. Σ' αγάπησα, το μωρό. Τι λόγια μου λέει.
Ούτε ο Μέλ Γκίμπσον. Εγώ όμως έπαιζα κιθάρα. Έπαιζες κιθάρα, ναι. Πες τη φωνητική μου, τη χορδία, σας τραγουδάω κάθε πρωί. Αυτή η χορδία πολύ με άγγιξε. Δεν αφήνουμε τους ρομαντισμούς τώρα να μιλήσουμε για χρήμα. Δεν ξέρω ρε παιδιά, ποια να διαλέξω, ποια. Μην τα κάνω. Τι είναι αυτή. Δεν παίρνουμε τηλέφωνο, πριν να έρθουμε. Με σένα. Πες μου την Ιβούλα ρε παιδιά, εδώ πάει την πόρτα. Μα κουίλου, κοίτα μου κάτω. Μα εγώ στην ιστορία, δεν πήρα μια παιδιά. Ρε παιδιά, εντάξει, με το ζόρι. Ρε παιδιά, μια δεύτερη ευκαιρία. Καμόνο.